Κύριε Πρόεδρε, τι κενά έχουμε σήμερα στα σχολεία? Τα κενά, όπως είχαμε πει και πριν τη συγκέντρωση αυτών των πινάκων, είναι γύρω στις 14.000. Μια καταγραφή που έχουμε κάνει, παίρνοντας δικά μας στοιχεία από τις διευθύνσεις, είναι κοντά στις 13.000 σε τμήματα κανονικού σχολείου και ολοήμερου, συν αυτά που δεν έχουν καταγραφεί περισσότερες περιπτώσεις, παράλληλες στήριξεις. Άρα φτάνουν σε αυτό το νούμερο περίπου στις 14.000. Άλλωστε, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Κιάου, λέγοντας ότι έχει εξασφαλίσει 19.000 πιστώσεις για όταν θα ξεκινήσουν να έρχονται φυσικά οι αναπληρωτές, είπε ότι έχει άλλα 6.000 κενά. Άρα, μόνο το Υπουργείο Παιδείας ανεβάζει τα κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στις 25.000. Πού παρατηρούνται πολλά κενά? Τα περισσότερα κενά παρατηρούνται σε περιοχές αυτές που πάντοτε είναι υψηλού κινδύνου, να τις πούμε έτσι. Δηλαδή, σε περιοχές που συνήθως αδειάζουν πιο εύκολα λόγω και των μεταθέσεων και λόγω των αποσπάσεων, όταν, όπως έγιναν φέτος. Δηλαδή, Κρήτη, Κυκλάδας, Δωδεκάνησα, Ηλία, Λακωνία, Έτωλο, Ακαρνανία. Οι οποίες φυσικά περίμεναν αναπληρωτές, αλλά λόγω της μεγάλης καθυστέρησης την πρόσβαση, το αποτέλεσμα και του κακού σχεδιασμού αλλά και των επιπλοκών που προκάλεσαν οι προσφυγές, θα πάνε μετά τις 22 και να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν. Γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο. Το να ξεκινήσουν στην καλύτερη περίπτωση στις 22 να πηγαίνουν οι αναπληρωτές στα σχολεία, το θέμα με τι ρυθμό θα πάνε και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, εσείς τα στοιχεία πώς τα έχετε καταγράψει? Μέσω ποιου συστήματος? Τα καταγράψαμε μέσω των ερετών εκπροσώπων μας στα πίσω. Και χωρίς να έχουν καταγραφεί όλα, γιατί είναι, όπως άμα δείτε τον πίνακα που έχουμε στείλει, είναι κάποια πίσω που ακόμη δεν μας είχαν στείλει, γιατί δεν συνεδρίασαν να κάνουν εκτίμηση των κενών. Το Υπουργείο Παιδείας πώς έχει λιγότερα κενά? Το Υπουργείο Παιδείας δεν εκτιμώ ότι έχει λιγότερα κενά. Μίλησε για 19.000. Ορίστε. Η Υπουργός μίλησε για 19.000 σύνολο με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συν 6 που τα αναζητεί. Όχι, όχι. Τα 6 δεν τα αναζητεί, απλά δεν συμπεριλαμβάνονται στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Ναι. Και να είναι 19.000 για το Υπουργείο. Δεν ξέρω, εγώ δεν κατάλαβα αυτό διαβάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού. Όχι, όχι. Κατάλαβα ότι έχει εξασφαλίσει 19.000 πιστώσεις και μένει ένα ζήτημα τι θα γίνει με τις 6.000. Οι 6.000 είναι επειδή δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ. Ωραία, οι 6.000 ούτως ή άλλως είναι μέσω τακτικού προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή λέει το Υπουργείο ότι έχει 7.000 μέσω τακτικού. Ακριβώς, αυτό είναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ότι η δήλωση είναι διφορούμενη. Τέλος πάντων, εμείς τα κενά τα οποία έχουμε. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχει το Υπουργείο Παιδείας και επικαλείται. Εμείς τα κενά που έχουμε είναι αυτά τα οποία πραγματικά έχουν καταγράψει οι ερετοί μας στις διευθύνσεις και είναι πραγματικά κενά. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, είναι και συγκρατημένη η εκτίμηση για τον απλούστατο λόγο ότι κάθε φορά προκύπτουν και άλλα στην πορεία, αλλά και δεν είναι όλη η γκάμα των κενών που θα χρειαστούν για την παράλληλη στήριξη.